Εκεί πάνω είμαστε. Τώρα όμως, άρα για πρωινό. Το πρωινό που έχουμε στην αίθουσα είναι το κάτι άλλο. Για να πάρω κάποια πράγματα πριν φύγουμε για την πρώτη μας αποστολή για σήμερα. Αυτό το σποτ είναι σίγουρα ένα από τα σποτ που θα επισκεφτώ το απόγευμα. Μόνο μία μέρα έχω στην πόλη και έχω βρει απίστευτα σημεία. Πραγματικά απίστευτα σημεία. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο μουσείο. Μπορεί να χρησιμοποιήσω την κάμερα, αλλά δυστυχώς έχω τρίπο. Οπότε για τσάντα ή το τρίπο εδώ πρέπει να μπούμε σε ένα μεθά μπουλαμπάκια. Αυτή η συσκευή έχει προεγγεγραμμένες οδηγίες και εξηγήσεις για όλα όσα θα δούμε στο μουσείο της Περγάμου.
Μεγάλο. Σαχ σημαίνει βασιλιάς στα αραβικά. Ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Όπως γράφει εδώ από ό,τι διάβασα, αυτές είναι μια από τις πρώτες εκδόσεις του Σκάκη. Για φαντάσου. Ελλάδα ρε φίλε. Τελείωσε η περιήγηση στο μουσείο και αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα είναι πώς γίνεται τα μουσεία να είναι τόσο βαρετά και ταυτόχρονα να έχουν τόσο ενδιαφέρον. Πραγματικά αυτό με ξεπερνάει. Το μέρος έχει ένα αρκετά μεγάλο όνομα. Ήταν πολύ κοντά. Και μετά από περίπου 3 ώρες περπάτημα, νομίζω ότι βρήκαμε το μαγαζί που θα κάτσουμε για φαγητό. Για να δούμε τι θα φάμε σήμερα. Ναι, λοιπόν, όλοι κάτσανε στο εστιατόριο για φαγητό, αλλά με μια γρήγορη ματιά που έριξα στο μενού, τα φαγητά των Γερμανών δεν τρώγονται. Τουλάχιστον από μένα σίγουρα όχι. Οπότε έφυγα από το εστιατόριο και πάω να βρω κάποιο μαγαζί πιτσαρία κατά προτίμηση, γιατί μέχρι τώρα είναι το μόνο φαγητό που έχω βρει να τρώγεται. Οπότε πάμε να βρούμε μια πιτσαρία. Τι έγινε εδώ? Παίρνεις αρκουδάκι. Αλλαγή σχεδίων. Μόλις βρήκα δύο παιδιά από το group, οι οποίοι κάτσαν εδώ και μου λένε ότι έχει ψηλό καλό φαγητό. Για να δούμε. Σωστά, ναι. Πίσω στο ξενοδοχείο. Μόνο σε μένα μοιάζει σαν...
Αυτό που πράγμα στη μοκέτα μοιάζει σαν σαύρα με μεγάλα πόδια. Όμως και ένα λόγο που έρθει στο ξενοδοχείο είναι για να αφήσω την τσάντα μου, για να πάρω κράνος, γάντια και φυσικά το ποδήλατο για να πάω την πρώτη μου απογευματινή βόλτα στο Βερολίνο. Λοιπόν, πριν σας δείξω μερικά από τα πιο απίστευτα σποτ που έχω βρει μέχρι τώρα στο Βερολίνο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις απόψεις μου και τις εντυπώσεις μου μέχρι τώρα από αυτή την πόλη. Το πρώτο πράγμα που με έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η τιμή του νερού. Για ένα μπουκαλάκι όπως αυτό εδώ στο Βερολίνο και φαντάζομαι σε όλη τη Γερμανία χρειάζεται 3,5 ευρώ. Δηλαδή, μαθαίνεις πώς να κάνεις οικονομία στο νερό πραγματικά. Για μόνο ένα γεύμα χρειάζεται περίπου κατά μέσο όρο 10 ευρώ ό,τι και να πάρεις. Οπότε, αν πάρεις 2 κανονικά γεύματα περίπου την ημέρα, θέλεις τουλάχιστον 20 με 25 ευρώ. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα ποτέ, ας πούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν θα μπορούσαμε στην πόλη, διότι με τις ποσότητες που τρώω εγώ, θα ήθελα τουλάχιστον 40 με 50 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, ποσό που δεν αγγίζεται για κανένα λόγο. Το δεύτερο που παρατήρησα στην πόλη είναι ότι υπάρχουν παντού, μα παντού, εκκλησίες και αγάλματα. Θα ήθελα ένα μισάωρο βίντεο μόνο να σας δείχνω τέτοια πράγματα. Έχει σε κάθε τετράγωνο τουλάχιστον από ένα άγαλμα. Η αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι παρόμοια με τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ολλανδία κλπ. Και είναι αρκετά χαρακτηριστική του μέρους. Παρεμπιπτόντως το Βερολίνο είναι γεμάτο με Audi, BMW, Mercedes, Porsche και Aston Martin. Απίστευτο. Και Maserati. Και δύο καταστήματα που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Apple Store και Tesla. Ωστόσο δεν ξέρω τι συμβαίνει με την αντίστοιχη εταιρεία κινητής της Γερμανίας, αλλά δεν έχω ακόμα σήμα και ούτε μπορώ να πάρω τηλέφωνο, ούτε δεδομένα έχω. Αλλά όλος παραδόξως, όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω την τοποθεσία μου, δουλεύει άριστα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Νομίζω όμως αρκετά για πρώτη μέρα. Τώρα βρίσκομαι σε ένα από τα σποτ που έχω βρει μια στιγμή. Το ξενοδοχείο μου είναι ακριβώς εκεί. Και ακριβώς εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον σποτ, μπορώ να πω. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ. Ενδιαφέρουσα επιλογή χρωμάτων. Έχουμε και έναν φαν της Κορβέτ. Δεν έχω κάποια άποψη γενικά για τους Γερμανούς.
Το μόνο που έχω καταλάβει μέχρι τώρα όμως είναι ότι ξέρουν να διαλέγουν χρώματα. Wow. Αυτό το στριβάνι σίγουρα έχει σχεδιαστεί για trial. Όπως επίσης είμαι βέβαιος ότι αν επιχειρήσω να κάνω κάτι εκεί θα με διώξουν πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά αξίζει το ρίσκο. Νομίζω πως βρήκα το μέρος που θα τρώω για τις επόμενες 2 εβδομάδες και είναι ακριβώς εκεί. Σήμερα λοιπόν το βίντεο ήταν αυτό και πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Οι επόμενες μέρες είμαι βέβαιος ότι θα είναι ακόμα καλύτερες και θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ.